Παναγνωσίτης να αποδεχθεί το μυστήριο της οικονομίας και της σωτηρίας των ανθρώπων, αλλά και τους ήρωές μας για το 1821. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με μερικούς ύμνους. Τα παιδιά που συμμετέχουν στην χοροδία την Ψαλτική είναι παιδιά τα οποία φοιτούν στο τμήμα Βυζαντινής Μουσικής που γίνεται κάθε Σάββατο. Θα ακούσουμε, μπράβο, ένα έξτρα πρώτο μαλλίμα που μας ευχαρίζεται, βεβαίως, ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα ακούσουμε μερικά τροπάρια που μιλάνε για την προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Πρώτα το πολιτίκιο και μετά το πρώτο στοιχειρό του Εσπερινού του Ευαγγελισμού. Και μετά η Αντωνία που μας διαβάσει μερικά ερμηνευτικά σχόλια στον κανόνα του Ευαγγελισμού και θα ακούσουμε και μερικά τροπάρια. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν. Και βιολογικό αδύνατο, το οποίο προαναγγέλλεται.
λέγει σαφέστατα πώς λείψομαι Παρθένος ους αγόρ, ή ουχ είδα συζήν παντελώς ειδωλήν, πώς μου λέγεις ότι τέξομαι. Η αγνία και η αναπαρτησία της Παναγίας δεν σημαίνει ότι θέλουν εκτός πραγματικότητας, εκτός της γνώσης των ανθρωπίνων φυσιολογικών λειτουργιών. Η ίδια γνωρίζει ποιος είναι ο τρόπος παιδοποιίας ο οποίος δόθηκε Θεόθεν στον άνθρωπο. Η αμφιβολία που προβάλλει η Παναγία μας δεν άπτεται μόνο της βιολογικής υφής του γεγονότους, αλλά και της πνευματικής. Λαμβάνοντας παράδειγμα την προμήτωρά του ανθρωπίνου γένους Εύα, φοβάται μήπως αυτό που βιώνει προέρχεται από τον πειρασμό ο οποίος εξόρισε τον άνθρωπο από τον παράδεισο. Έτσι, ο Άγιος Κοσμάς αναφέρει χαρακτηριστικά στον κανόνα του ότι η Παναγία μας με τρόπο τεινά ανακριτικό και αυστηρό ελέγχει την εγκυρότητα των λεγόμενων του Αγγέλου. Λέγει σαφέστατα πώς συλλήψω τον Παρθένο σου ούσα κόρη, πώς δε και γεννήσω με μύτη του κτίστου μου. Και ο Άγγελος βρίσκει και ευλογεί την αντίδραση και αμφιβολία της Θεοτόκου μπροστά στο υπερφυσικό γεγονός. Δολίως με θέλησα, διαλογίζει, όσα έγινε και χαίρο θεόμενο στην συνασφάλεια. Όμως στη συνέχεια τη διαβεβαιώνει ότι το μήνυμα που της φέρνει είναι όντως του κτίστου, των απαντών του Θεού, στον οποίο πρόκειται να δανείσει τη σάρκα της και να γίνει ο Θεός άνθρωπος, και έτσι να μπορέσει και ο άνθρωπος να γίνει κατά χάρη Θεός. Θάρση Δέσποινα, Θεού γαρβουλωμένου, βραδείως περαίνεται και τα παράδοξα. Η Παναγία μας τελικά γίνεται η πύλη της σωτηρίας μας και ταυτόχρονα η αρχή και η καταξίωση της αληθινής ελευθερίας μας. Thank you.
ένα πρόγραμμα, άστα να πάω να δεχτούμε. Λέω να αρχίσω από το δυσκολότερο, την ιστορία. Δεν μου είπες ότι γράφεις και τεστ. Ναι, ναι. Να σου πω όμως. Έλα, πες. Έχεις μπορέσει ποτέ να ξεμπερδέψεις στο μυαλό σου όλους αυτούς τους τόπους, τις ημερομηνίες, τις μάχες. Άστα, κι εγώ δυσκολεύομαι. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να τα μάθω. Απλά δεν καταλαβαίνω το γιατί. Η κυρία λέει πως πρέπει να μαθαίνουμε από το παρελθόν μας και να εμπνεόμαστε από τα ελληνικά κατορθώματά τους. Καλά, καλά. Και τι με νοιάζει εμένα, τι έγινε πριν από τόσα χρόνια. Τέλος πάντων, στρώσου τώρα γιατί μας βλέπω να ξεμπερδεύουμε και σήμερα. Για δείξε, τι διαβάζεις. Για τους παραλόγους. Αλλά δεν μου φαίνεται να το μαθαίνω με σένα πάνω από το κεφάλι μου. Ξέρεις τι θα πει η ιστορία β' Λυκείου. Τι θα πει. Δύσκολο θα πει. Ξέρεις τι χρειάζεται δύσκολο. Τι. Ησυχία. Εγώ αν θες να ξέρεις. Δεν θέλω. Έχω να μάθω για την επανάσταση του 21 που ορίστηκε να γιορτάζεται στις 25 Μαρτίου προς τιμή της Παναγίας που υπήρξε στήριγμα σε όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς. Πολύ καλά τα λες. Συνέχισε έτσι. Και ησυχία, please. Of course. Για εμάς τους Έλληνες είναι η μέρα διπλής χαράς. Διότι γιορτάζουμε την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους και τον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου. Ναι, άντε στο βιβλίο σου τώρα. Καλέ, δεν βλέπεις. Είναι η ίδια φωτογραφία στο βιβλίο. Μη μου πεις ότι εσύ είσαι ένα παλαιολογίνα. Ναι, εγώ είμαι. Αχ, πες μας, πώς είναι αυτή η παλάτη. Πώς είναι. Μα πώς να σου το πω. Εγώ δεν πρόλαβα να το ζήσω. Τι εννοείς. Ελάτε, θα σας πω. Thank you.
πόλη σου. Σε σένα αφήνουμε το σήμερα και το αύριο. Σοβαρά, για σένα μαθαίνω φέτος την ιστορία. Δεν μου λες, είχες να μάθεις και εσύ απ' έξω το μάθημα της ιστορίας. Άλλες εποχές, αγόρι μου. Εμείς τότε τη γράφουμε την ιστορία μου. Με τον αγώνα μας, με καθημερινές θυσίες ή κάποτε και με το αίμα μας. Πολέμησες δηλαδή τους Τουρκούς. Θέλω να μου τα πεις όλα. Έλα να πάμε σε τούτη τη γωνιά. Ήταν μια εποχή δύσκολη για το σουλί. Και μια μέρα ακόμα πιο δύσκολη. Τη θυμάμαι σαν τώρα. Αδέλφια, τι θα κάνουμε. Μας έρθουν οι άπιστοι παντού. Μην μπορούμε να μας νικήσουμε τα όπλα, θέλουμε να μας νικήσουμε την πείνα. Τα ουρά αρρωστάνε και χάνονται και τα Βαλκάνια μας μένουν τώρα πολεμάνε μυστικά. Ράμπα! Ράμπα! Από τα μαστά! Αδέλφια, ο Ολύμπας άλλος παραγγέλει να παρατήσουμε τα βράχια μας και θα μας στείλει σε τόπους καρπερούς. Επίσης θα μας δώσει και 2.000 πουλιά. Σκεφτείτε το, αδέρφια, 2.000 πουλιά που σημαίνει ότι η λεφταριά μας είναι ακριβή. Θέλει κανείς από εσάς να την πουλήσει? Όχι, ποτέ! Αφού συμφωνούμε, ας σηκώσουμε πάλι τη σημαία του σουλίου τώρα, όπως παλιά, και αν πούμε τα μεγάλα γράμματα που έλεγαν οι προγόνοι μας πάπου προς πάπου. Ελευθερία ή θάνατος! Ελευθερία ή θάνατος! Ας στείλουμε λοιπόν γράμμα στον Πασά να ξέρει την απάντησή μας. Έλα Θοδωράκη και γράψε όσα ακούς. Βεζίρα Αλή Πασά, σε χαιρετούμε. Η πατρίδα μας είναι ασυγκρίτως γλυκιά και από τα πουλιά και από τους τόπους που μας τάζεις. Γι' αυτό τζάμπα χάνεις τα λόγια σου. Γιατί η λευτεριά μας ούτε πουλιέται ούτε αγοράζεται με όλους τους θησαυρούς της γης. Σπαρά με το θάνατο και το αίμα του τελευταίου σουλιώτη. Γε μου, αυτά είναι τα αρματά μου. Πάρτα. Ευχαριστώ, πατέρα. Δεν θέλω να με ευχαριστήσω. Μόνο να τιμήσεις αυτά εδώ. Αυτό μόνο θέλω. Θα τα τιμήσω, πατέρα. Και αν μάθω πως σκοτώθηκες, να μάθω θέλω πως το πόλι δεν σε βρήκε στις πλάτες, μα στο στήθος. Έλιας, πατέρα. Θα πολεμήσω αν έλιας. Να το φυλάς, Παναγιά μου. Εσύ πάνε ποιο είσαι? Είμαι η Φιλοθέη Πριντζέλα, αρχοντοφυλία της Αθήνας. Η Αγία Φιλοθέη, ξέρω κάποιες περιοχές που έχουν σχέση με σένα. Φιλοθέη, ψυχικό, μοναστηράκι, η γιαγιά μου δεν έχει πει που μένει στην Αθήνα. Σωστά. Βλέπεις περπάτησα στην ίδια πόλη που περπατάς και εσύ όταν πας στη γιαγιά σου. Εσύ τι σχέση έχεις με την ιστορία? Μην μου πεις ότι πολέμησες για τη λευτεριά. Πολεμώ σημαίνει αγωνίζομαι. Και αυτό δεν γίνεται μόνο με το όπλο. Έλα να δεις. Ήταν όνειρο και προσευχή μου. Τα πλούτη μου όλα να το δώσω και να χτίσω ένα καταφύγιο για τους κλαβωμένους Έλληνες. Πως εδώ, μέσα στο μονοπάτι της Φιλοθέης, δεν καταλαβαίνεις τίποτα από σκαρδιά. Είναι μια υπέροχη γλυψόνα, μια ζεστή φωλιά. Μόνο αυτό. Για μένα το μεγαλύτερο δώρο που μου χάρισε εδώ το σπίτι είναι που έμαθα γράμματα. Πού να το φανταζόμουν ότι στα χρόνια που ζούμε θα μάθαινα να γράφω και να διαβάσω. Πόσο την ευχαριστώ τη μητέρα Φιλοθέη. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να μην φτιάχνουμε λαγόχειρα και να μας διαβάσει προϊόντα. Και όλα αυτά πρόκειται για τους φτωχούς. Αυτό μου δίνει απίστευτη χαρά. Το τελευταίο να το μάθετε
μητέρα Φιλοθέη πούλησε όλο το λάδι του μοναστηριού. Σοβαρά μιλάς, Αγγελική. Το πούλησε δηλαδή. Το πέτυχες. Το έδωσε να μένει στη σύνταξη του στόχου σου, τίποτα από την άλλη. Τι με κοιτάτε έτσι. Μια γυναίκα που δούσε την υπηρεσία δεν θα μπορούσε να κάνει το κι αυτό. Πόσο βασανισμένοι μου τις Έλληνες έχει βοηθήσει. Σήμερα το λάδι, χθες το πηγάδι που άνοιξε στο ψυχικό. Το νοσοκομείο της, το ξενοδοχείο. Κάντε το νοσοκομείο, κάντε και την επανάσταση. Ναι, επανάσταση αγάπη. Σαν να την ακούω να άρχιδε. Πώς πάει, κορίτσια? Α, μπράβο. Πολύ όμορφα το φτιάχνετε. Ξέρετε, αδερφούλες μου, μαζί λίγο-λίγο κάθε μέρα χτίζουμε τη λευτεριά μας. Και όχι μόνο εμείς. Πολλές Ελληνίδες βοηθούν την επανάσταση όπως μπορούν. Άλλες τα χρήματα, άλλες τα σπίτια τους για κρυψώνες, άλλες την καρδιά τους για να πολεμήσουν στον αγώνα. Κουράγιο! Θα ξημερώσει σύντομα η μέρα της λευτεριάς. Δώσε μας υπομονή να αντέξουμε τη σκλαβιά. Και αν εσύ το επιτρέψεις, ετοίμασέ μας για το μαρτύριο. Να μην αρνηθούμε την πίστη μας, Κύριε. Αμήν. Τι σκέφτεσαι τώρα, Λεβέντη? Όσα είδα και άκουσα. Τώρα καταλαβαίνω που χρειάζεται ιστορία. Ναι, κι εγώ, αλλά τώρα ούτε είμαστε σκλάβοι, ούτε έχουμε μάχες. Κι όμως ξέρω ότι η πατρίδα σου έχει ανάγκη και σήμερα από ήρωες. Έχει ανάγκη από παιδιά, από ανθρώπους που θα σκέφτονται πρώτα το καλό του τόπου τους και έπειτα το καλό του εαυτού τους. Να δίνουμε στην αγάπη σε όλους όπως κάναμε κι εμείς. Και να θυμάσαι ότι τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί. Και σοφοί και αμαθείς. Και πλούσιοι και φτωχοί, και στρατιωτικοί και πολιτικοί, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Δουλέψαμε όλοι μαζί να τη φυλάμε και να μην λέει ούτε δυνατός εγώ, ούτε ο αδύναμος εγώ. Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Ναι, παιδί μου, ακόμα όμως έχει ανάγκη από ανθρώπους που να ψεύονται για την πατρίδα και να πιστεύουν στον Θεό. Μη φοβηθείς αν οι άλλοι πολεμούν με τον Θεό σου. Γονάτισε και προσευχή σου. Μέσα στην ιστορία της πατρίδας σου, πολλοί προσπάθησαν να σβήσουν αυτόν τον Θεό. Αλλά ό,τι είναι αληθινό δεν σβήνει. Έλα και μάθα από την ιστορία σου. Πάρα από τη θυσία και τον ηρωισμό τους. Πάντοτε οι Έλληνες έτσι προχωρούσαν. Είχαν πιο ακριβό το όπλο την προσευχή. Είδες, όλα σε Θεό τα άκουνα. Την πήγαινε στη ζωή. Αυτό να ανήκει σε έναν τόπο σου, παιδί μου. Σε κάθε δυσκολία, σε κάθε ευκολία. Σε λύπη και σε χαρά, να μιλάς στον Θεό. Θα είναι εκεί για να σε ακούσει. Άφησε το χτες, το τώρα και το αύριο στο χέρι του. Και αυτός, σαν καλός πατέρας, όλο το φροντίζει. Ότι και μια φωτοτυπία που πάμε να βγάλουμε στην εκκλησία πάει ο πειρασμός και κολλάει το μηχάνημα. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Γιατί τα έργα του Θεού γίνονται με πολύ κόπο. Μισό λεπτό να πάω πιο πίσω να μην κρύβω τα παιδιά. Έτσι λοιπόν και οι κατηχητές μας και οι ιερείς κοπιάζουμε και αυτό είναι η σφραγίδα ότι όντως είναι κάτι του Θεού. Δηλαδή τα προσκόμματα που δημιουργεί ο πειρασμός. Και όπως ακριβώς μας δείξαν τα παιδιά στο θεατρικό, ότι ήταν ένα καταφύγιο
ο Παρθενώνας που είχε φτιάξει η Αγία Φιλοθέη, έτσι ακριβώς καταφύγιο είναι και ο ναός. Για τα παιδιά, και το ξέρουμε όλοι καλά αυτό, να προσευχόμαστε και να ευχόμαστε να ευλογεί ο Θεός την προσπάθειά μας. Να πούμε λίγο το υπερμάχο όλοι μαζί, τον εθνικό μας ύμνο και να αποχωρήσουμε. Υπερμάχο στρατή. Yeah.